Αργοναύτης 2019 στο FIR της Δημοκρατίας και τη Θάλασσα, την ΑΟΣ μας. Πάμε στον πλωτάρχη, τον διοικητή του ΞΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Χαραλαμπίδη. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιμήτρη. Είμαστε έτοιμοι για να πάνε όλα καλά? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Από χτες ήταν η πρώτη μέρα της άσκησης, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου. Χτες ήταν μέρα προασκήσεων και δοκιμών. Γίνονται ενημερώσεις παρατηρητές, έγιναν χτες. Και είμαστε έτοιμοι για σήμερα, που ξεκινάμε από όσον αφορά την έρευνα διάσωση, από το βραδινό σενάριο στις 8 το βράδυ μέχρι τις 1 τα ξημερώματα και συνεχίζουμε αύριο με το ημερήσιο σενάριο μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Κύριε Χαραλαμπίδη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο πλαίσιο της άσκησης δεδομένου ότι τουρκικό γεωτρύπανο είναι στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα ή αυτό δεν επηρεάζει? Όχι καθόλου, αυτό δεν θα μας επηρεάσει σε καμία περίπτωση. Ούτε το γεγονός ότι ανακοινώσαμε ότι θα γίνει αυτή η άσκηση, είχαμε κάποια αντίδραση από μέρους των Τούρκων? Όχι, δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Μπορείτε να μας πείτε πόσα πλοία θα συμμετέχουν, αεροσκάφη? Ναι, φέτος και στο παρελθόν είχαμε μεγάλη συμμετοχή από 6 ξένες χώρες. Απλά η διαφορά φέτος είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό μέσων. Οπότε να αναφέρουμε ότι το σύνολο θα είναι 28 μέσα, 21 πλωτά και 7 αεροπορικά. Και συγκεκριμένα από την Ελλάδα θα συμμετέχει η φρεγάτα Έλλη, ένα αεροσκάφος 130 μαζί με αλεξιπτωτές 31 μοίρας έρευνας διάσωσης της πολεμικής αεροπορίας. Η Γαλλία με μια φρεγάτα, το Ισραήλ με 5 πολεμικά πλοία, το Ηνωμένο Βασίλειο με ένα καταδρομικό και 2 ελικόπτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ένα αποβατικό πλοίο ταχιάς μεταφοράς ειδικών δυνάμεων και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και τέλος η Γερμανία με ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας. Λοιπόν, κάθε επιτυχία, κύριε Χαραλαμπίδη, στην άσκηση. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε μαζί σας και με την ολοκλήρωσή της για να δούμε πώς τα πήγαμε.